κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια παρουσίαση από το μόνιμο έργο του Tex Marx, Codex Magica, όπου και θα αναλύσουμε τη μαγική γλώσσα με την οποία συνεννοούνται οι μυστικές εταιρείες και επιτοπλίστων οι μασονικές. So when is a handshake more than just a handshake? Είναι η χειραψία παραπάνω από μια χειραψία. And it's there to signify an allegiance. Και είναι εκεί για να υποδείξει μια συμμαχία μιας μυστικής εταιρείας. Είναι ένας τρόπος τα άλλα μέλη να ξέρουν τα αδέρφια τους, σε εισαγωγικά. Από τα αρχαία χρόνια, οι μυστικές εταιρείες είχαν μυστικά σύμβολα για να αναγνωρίζονται. Και μυστικές χειρονομίες. So when is a wave more than just a wave? Μήπως είναι μια χειραψία απλά μια χειραψία ή υποδηλώνει και κάτι άλλο? Those who belong to the secret societies. Αυτοί που ανήκουν στις μυστικές εταιρείες. Guys that just dress up in silly outfits and ride around in little scooters. Είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν κάνουν εκδηλώσεις. Innocuous enough. Είτε σας φαίνεται περίεργο είτε όχι. Αυτές οι εταιρείες ζουν και δρούν ανάμεσά μας. Σας παρουσιάζουμε το Codex Magica του Tex Marx. Για να σας δείξουμε ότι δεν είναι όλα αστεία παιχνίδια. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Γι' αυτό καλώς ήρθατε στο ταξίδι της γνώσης. I do have over 1,000 pictures in my new book, Codex Magica. Στο καινούριο βιβλίο του Tex Marx, Codex Magica, υπάρχουν εικόνες που αξίζουν όσο χίλιες λέξεις. Going all the way back to pagan mystery Babylon. Γυρίζοντας πίσω στη μυστηριακή Βαβυλώνα, ανακαλύπτουμε πώς η πολιτική και πώς άτομα που είναι ανακατεμένα με την πολιτική κυβερνάνε αυτόν τον κόσμο και είναι ανακατεμένοι σε σέκτες και διάφορες παραδοσκευτικές οργανώσεις. Του αποκρύφου, όπου κάνουν απόκριφες τελετουργίες. Όπου δεν διστάζουν να τις κάνουν και ενώπιον όλων. Όπου ακόμα και τα μέσα αστυνόμευσης και επιτήρησης πληγίζουν στην οικονομική δύναμη αυτών των αποκρυφιστικών κολοσσών. Μέχρι να ανακαλύψουν τη μεγάλη συνωμοσία και τι ακριβώς γίνεται στα μάτια τους, ο λαός θα είναι κοιμόμενος και θα αργήσει ή μπορεί και ποτέ να αφυπνιστεί. Έχουμε μερικές εικόνες για να σας δείξουμε τι εννοούμε, όπως παράδειγμα η εικόνα που βλέπετε εδώ με τον στρατηγό, τον πρόεδρο της Αμερικής και τον υπουργό άμυνας, οι οποίοι έχουν λάβει θέσεις οι οποίες υποδηλώνουν μυστικά νοήματα. Όπως βλέπουμε εδώ ο Χίτλερ, ο οποίος έχει αφομοιώσει ένα μυστικό χαιρετισμό μυστική. Υπάρχουν πολλοί που χαιρετάνε με τον ναζιστικό χαιρετισμό, παρόλο ότι πολλοί οικειοποιούνται τον ναζιστικό χαιρετισμό και λένε ας πούμε ότι προέρχεται από την αρχαία ιστορία τους και τις διάφορες μορφές του χαιρετισμού. Μερικά φαίνονται λογικά ότι μέσα στη διαδικασία της επικοινωνίας μπορεί να αφομοιώσει κάποιους χαιρετισμούς ή κάποιες τάσεις που δεν υποδηλώνουν πάντα ότι έχουν σχέση με αποκρυφισμό, αλλά η επίμονη όμως λήψη στάσεων που είναι γεωμετρικά συμπυκνωμένες και με σκοπό να παράξουν κάποιο αποτέλεσμα ως μετάδοση μηνύματος σε κάποιους οι οποίοι είναι οι δέκτες αυτού του μηνύματος, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια γενική συσχέτιση όλων αυτών των συμβόλων. The police state is now a work of art.
Absolutely. Και αυτά τα σύμβολα περνάνε από διάφορες κοινωνικές τάξεις και βλέπουμε ότι αφομοιώνεται ακόμα και από το Hollywood, όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα τον περιβόητο Conan ή αλλιώς Arnold Schwarzenegger, ο οποίος έχει λάβει τη στάση του χαιρετισμού. Ο πατέρας του, όπως ξέρουμε, του Arnold Schwarzenegger ήταν στα SS. Ashcroft and Bush and Billy Graham is that they're smiling. Well, yeah, and smile they should. Και από ό,τι βλέπουμε, πολλοί Αμερικάνοι αξιωματούχοι και επιφανείς πολίτες χρησιμοποιούν αυτούς τους χαιρετισμούς. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτοί χαμογελάνε σε αντίθεση με τους χιτλερικούς. This was reported to me by Jim Shaw, who went on to renounce Freemasonry. He was initiated as a 33rd degree Mason. So Billy Graham is a high-level member of a secret society. Ναι, όπως ξέρουμε, όπως μας λέει εδώ Tex Mars, ο Billy Graham, που είναι γνωστός, ας πούμε, ευαγγελιστής και γνωστός αιρεσιάρχης, ας το πούμε, ήταν μασόνος του βαθμού, αλλά αναγκάστηκε να αποκήρυξει τη μασονική του ιδιότητα. Και εδώ, όπως βλέπουμε στο πίσω εικόνα, είναι το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, και το φίδι βλέπουμε που είναι περιτυλιγμένο στο δέντρο και βάζει σε πειρασμό την Εύα, όπως γνωρίζουμε από τα βιβλικά χωρία. Και όπως λέει και ο Φρίμαν, ο οποίος είναι ο συνομιλητής του Tex Mars στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διάδοση του αποκρυφισμού και προώθηση τέτοιων ιδεολογιών και πρακτικών μέσα στα κοινωνικά στρώματα, τα οποία αποτελούν την πολιτική και κοινωνική δομή της γης. Και ο χαιρετισμός αυτός ο συγκεκριμένος, βλέπουμε στην εικόνα, λέει ότι αν αποκαλύψει τα μυστικά του τάγματος, τότε να θανατωθεί φρικτά. Είναι ένας έτσι ησυχαμερός και τρομακτικός όρκος. Was placed on the cover of Time magazine. Είχε τοποθετηθεί στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, του γνωστού περιοδικού. As a sign to all those out there, we're, you know, I'm one of you, and ha ha ha, aren't we putting one over on the public? But you can see the look on his face. Όπως βλέπετε, πολύ διαδρομένες χειρονομίες. Όπως βλέπετε, τη φωτογραφία είναι η μασονική χειραψία. Degree of Freemasonry. Είναι το... Αυτό είναι από ένα παλιό μασονικό εγχειρίδιο. In the book we use Richardson's Monitor of Freemasonry, Mackey's Encyclopedia of Freemasonry. So many πολλές πηγές για τις πληροφορίες μας. Και τα ραδοσταυρικά εγχειρίδια. Είναι μυστικές εταιρείες αυτές, αποκρυφιστικές. You can't deny that Pat Robertson is giving that sign. It's right out of one of the secret society manuals. Είναι μέσα αυτή η χαιρετισμή στα εγχειρίδια των μυστικών εταιριών και των μυστικών κοινωνιών. Yeah, Joseph Smith, of course, was founder of the Mormon Church. Ο Joseph Smith, ο οποίος ήταν ιδρυτής της Μορμονικής Εκκλησίας. Βλέπετε ότι πολλοί από τα άτομα που είναι στη Μορμονική Εκκλησία αφομοιούν χειρονομίες μασονικές, όπως βλέπετε. Hand signals and body gestures, as you will find in the various Masonic. Όπου θα βρούμε και σε διάφορες μασονικές. Joseph Smith and the boys were all Masons. Μασονικές έτσι περιπτώσεις παρουσίασης επικοινωνιακών τεχνικών για την εξαπάτηση. Βλέπουμε παντού μασονικά σύμβολα αστρολογικής φύσεως πάντα, που υπάρχουν και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αλλά και σε διάφορες εκκλησίες. Τα σύμβολα από μόνα τους δεν υποδηλώνουν κάτι κακό, αλλά ο αρχιτέκτον που κατασκευάζει ένα κτίριο σίγουρα γνωρίζει γιατί βάζει κάτι και γιατί και πού. Discussing that they, you know, will cut their own throat, rip out their tongue, or cut out their bowels and hang it in the. Exactly. And everything. Βλέπουμε εδώ και τα μέλη του Κουκλουξ Κλάν που κάνουν αυτούς τους χαιρετισμούς. Now I'm a Christian, and the Bible says that we're not to take oaths.
Especially και αναφέρεται ότι δεν πρέπει να παίρνουμε όρκους, ας πούμε, γιατί το λέει και η Αγία Γραφή. Και όπως έχετε ακούσει, αν δεν τα ξέρετε, σας το λέμε έτσι πληροφοριακά, ότι σε όλες τις μυστικές εταιρείες η υποχρεωτική είναι το να δώσει κάποιος έναν όρκο. Η δέσμευση μέσω όρκου είναι υποχρεωτική. Και αυτοί προφασιζόμενοι τη δημοκρατία δηλώνουν ότι μπορεί να είναι ανοιχτή τόσο να αφορά τον τρόπο της λατρείας τους, ακόμα και αν αυτή η λατρεία είναι καταστροφική και έχει συνέπειες για το υπόλοιπο των ανθρώπων. And of course, the death's head has been barred by the Order of Skull and Bones as one of their symbols, as you know. Το τάγμα του κρανίου και των οστών, το οποίο έχει αποφομοιώσει κάποιες χειρονομίες. George W. Bush, και από ό,τι φαίνεται, well. So here we have an occult brotherhood of death, έχουμε μια αποκρυφιστική αδερφότητα που έχει μασονικά σύμβολα και είναι γνωστή ως η εταιρεία των κρανίου και των οστών, του κρανίου και των οστών, η οποία λέγεται και φημολογείται ότι κυβερνάει την Αμερική. Έχουμε, βλέπετε, ένα μαύρο πεντάγωνο και με ένα κρουκεφαλίκι, το μασονικό διαβήτη και το γνώμονα. Senior year, and they're sort of outfitted and prepared for the world. Στο Yale University, στο Πανεπιστήμιο του Yale της Αμερικής, και βλέπουμε τη Hillary Clinton που χαιρετάει με χειρονομία, η οποία δεν υποδηλώνεται μόνο από τον τρόπο που έχει τα χέρια της, αλλά και από την όλη στάση της. Γιατί οι μασόνοι, όπως τα ξέρετε, έχουν πάθος με τα γεωμετρικά σχήματα. We don't want to make the Bush dynasty mad at us. So these people have favored lives. Έχουν πολύ αγαπητές γυναίκες αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ξέρουν να χειρίζονται την κοινή γνώμη. Χρησιμοποιούν ψυχολογικούς πολέμους και τελετουργικά στέλνια τους στα παιδιά. Και έχουν διάφορες απαιτήσεις από τα παιδιά τους. Και είναι φημίζεται ότι έχουν διάφορα μαγικά τελετουργικά βωμούς μέσα στα σπίτια τους, τα παιδιά τους τα μειούν από μικρά. Και υπάρχουν πάρα πολλές αιρέσεις οι οποίες δρομολογούνται και καθοδηγούνται από τη μασονία με σκοπό τη διάβρωση της αληθινής πίστης και της σποράς του καρπού του Αντιχρίστου. Κάνουν διάφορες χειρονομίες με τα χέρια, τα οποία είναι μυστικοί κώδικες επικοινωνίας. Όπου παρουσιάζεται στην εικόνα αυτή, βλέπουμε τον Χριστό σε μια εκκλησία, σε εισαγωγικά, όπου παρουσιάζεται να έχει αφομοιώσει χειρονομίες, οι οποίες δεν αρμόζουν στην ιερότητα του προσώπου του Χριστού. Και αυτό ανήκει στη σφαίρα της ιερής αρχιτεκτονικής, όπως είναι λεγόμενο κατά τους Ναΐτες, όπου υπάρχουν διάφορα μηνύματα επικολλημένα μέσα στις εικόνες. Είναι ενδιαφέρον, αν ο Σατανάς είναι της δύναμης του αέρα, αν ο Σατανάς είναι δαίμονας και άρχοντας του αέρα, θα λέει ότι ο κόσμος έχει φτιαχτεί κατά τα σχέδιά του. Γιατί θα πετάει στον αέρα και θα βλέπει τον κόσμο από πάνω. Και εδώ βλέπουμε τον Πάπα. Απάνω από την καρέκλα ακριβώς βλέπουμε ένα ανάποδο σταυρό. Όπως βλέπουμε, δεν μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος. Σίγουρα ο Πάπας ήξερε που καθόταν και τι είχε από πίσω του. Οπότε δεν χρειάζεται όσοι είχαν αμφιβολίες ότι αν είναι ο Αντίχριστος να αμφιβάλλουν πια. Ότι είναι Αντίχριστος, όχι ότι είναι ο Αντίχριστος. Εδώ βλέπουμε τη χειρονομία αυτή του Ναπολέοντα που υποδηλώνει τη μασονική του ιδιότητα. Και ο George Washington, ο οποίος φημίζεται ότι ήταν και ο Adam Weishaupt, το ιδρυτής των Ιλουμινάτη. And you see that in all the famous paintings of Napoleon, Freeman as a young boy, I said, well, maybe his hand was cold. Τα πορτρέτα του Ναπολέοντα που φαίνεται ότι ήταν μασόνος κάποιου βαθμού. In fact, of course, this is a Freemasonic sign. It's the, I call it the hidden hand of the god Jobulon.
Είναι, συμβολίζει το κρυφό χέρι του Θεού Τζαμπουλών για αυτούς. Που είναι συνδυασμός του Ιεχωβά και του Βαάλ, των Ιουδαίων Ταλμουδιστών. And so they have this unholy witches brew combination, and higher level Masons are told this is the god you worship, Jabulon. Και εδώ βλέπουμε ένα μασονικό σύμβολο που συνδυάζει τον Ιεχωβά με τον Τζαμπουλόν. The devil, and you have the eternal circle, the satanic boast that he will reign forever. And there you have Jah, meaning Jehovah. But in an unholy βλέπουμε ότι ο κύκλος υποδηλώνει τα κυβερνά στην αιωνιότητα. Τζα σημαίνει για αυτούς Γιαχβέ, Βουλ σημαίνει Ταύρος, όπου είναι ένα αρχαίος κανανητικός θεός, που είναι ο διάολος. Και το Ον σημαίνει ήλιος, όπου είναι το μάτι της πυραμίδας. Και εδώ το βλέπουμε κρυπτογραφημένο στο σύμβολο της κρυπτικής μασονίας. And here again we have, this is the highest sign of Royal Arch Freemasonry. Well, now there we have something that would appear to be from the Bible, because the Old Testament talks about the serpent being put up on a cross, and anyone who looked upon it was healed. But of course, in the occult, then they make the serpent to be holy. Yes, they do. They're in their own works. Βλέπουμε τον επιτυπώνω στο σταυρό, δεν είναι ο Χριστός, αλλά βασίζεται στο γεγονός ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπόθηκε ότι ο Μωυσής χρησιμοποίησε το ερπετό που κάρφωσε πάνω στο σταυρό για να θεραπεύσει. Και αυτό το παραμόρφωσαν και το παρουσίασαν τον Χριστό. Και βλέπουμε εδώ τον Αλίστερ Κρόλεϊ, τον ιδρυτή και προπάτορα της σύγχρονης μαγικής αναγέννησης ανά τον κόσμο, ο οποίος έχει αναγάγει τη μαγεία σε χόμπι και επιστημονική φανφανούρα. And of course he was also a bisexual, so he had ήταν αμφισεξουαλικός και επιδίδονταν σε όργια όπου θυσίαζε μικρά παιδιά. 150 αναχρόνο περίπου. That bring in the male phallic symbol and all kinds of things. Χρησιμοποιήσει το ανδρικό φαλικό σύμβολο για να υποδηλώσει την ομοφιλοφιλική του προτίμηση. Because the mystery religions, they go back to the mystery religions, οι μυστηριακές θρησκείες είχαν sex cults. They had the goddess. Πολλά σεξουαλικά όργια και σέκτες σεξουαλικές. What we're seeing there underneath όπου γίνονταν όργια ανέκφραστης ηθικής καταπτώσεως. Ceremony in one of the Masonic rituals, and basically they do their hands and legs in such a way that literally it forms 666. Όπου κάνουν οι τρεις μασόνοι, βλέπουμε εδώ πέρα ένα τετραγωνικό των τριών που λέγεται, όπου τα σώματά τους σχηματίζουν το 666. Yes, a little bust of Albert Pike. If you go visit the house of the temple, and they do have tours. Αν δεν επισκεφτείτε το, αν επισκεφτείτε το οίκο του ναού στην Ουάσιγκτον, όπου είναι τα κεντρικά μασονικά συμβούλια του 300ου βαθμού, δεν θα μπορέσετε να δείτε ξανά αυτές τις εικόνες που σας παρουσιάζουμε. Ο παρουσιάζουμε τον ταξίαρχο των μασόνων, τον Albert Pike, ο οποίος ήταν αποδεδειγμένος έως φοριστής, λάτρης του σατανά και του εγωισμού και της υπερηφανίας, και ήταν αυτός ο οποίος ήταν στρατηγός και οδήγησε στο παλαιό κράτος των πολιτιών. Ήταν μασόνος 300ου βαθμού, ο οποίος μίζε και την Πλαβάτσκι στο μασονισμό, ήταν εγκληματίας πολέμου, ιδρυτής της Ku Klux Klan. In Washington DC on public land taken care of by the US Park Service. Όπου έτρωγε φυτοζωούσε με τα χρήματα της πολιτείας της Αμερικής και εκμεταλλεύονταν την άγνοια του κόσμου. Όπου αυτό γίνεται μέσα στο χώρο του ναού.
Και όπως βλέπετε, έχει και αυτό το μαζονικό χαιρετισμό. And she went and got my grandfather's membership card and then gave me a copy of Morals and Dogma and the glossary to Morals and Dogma. Well, I'll be. And you know, they found out that my family was related. Yeah. And they thought you were one of us. You gotta go back to it real quick. Yeah, you had a picture of Karl Marx. Hey, I want to talk a little about the beard, you know. We've got Albert Pike and the beard. Oh, yes. Now we got Karl Marx doing the whole thing. Και εδώ βλέπουμε το σχετισμό του Albert Pike και του Karl Marx, όπου έχουν και τον ίδιο χαιρετισμό. Εδώ βλέπουμε τη μασονική ιδιότητα του Karl Marx, ο οποίος παρουσιάζεται, η οποία παρουσιάζεται μέσα από τη γεωμετρική τοποθέτηση και τις χειρονομίες οι οποίες κάνει. A satanic sect began, and one of the signs of it was heavy beards like this. It was often called the League of Just Men. But of course, they were not just at all. They were evil. Αυτοί που αφήνουν μακριά γένειας κατά τους μασόνους λέγονται η Λεγιώνα των Δικαίων. Now you see him here with his right hand in the coat. He is giving the hidden hand of the sign of Jabulon. So that shows that he knew that the false god he worshipped was not Karl Marx, God at all. Το κρυμμένο σύμβολο του Τζαμπουλών, που όπως είπαμε, αναφέραμε πιο πριν, υποδηλώνει τον κρυμμένο Θεό κατά τους μασόνους, ο οποίος δεν είναι κρυμμένος, αλλά ίσως ότι οι μασόνοι δεν θέλουν να παρουσιάσουν ποιο Θεό λατρεύουν. But in Olana, one of his early poems, he said his real goal was to destroy the whole world. Και εδώ ο Karl Marx με τη μασονική ιδιότητα μας λέει ότι ο πραγματικός του σκοπός ήταν να καταστρέψει όλο τον κόσμο. Παρουσίασε μια έφπεπτη θεωρία σχετικά με την ισότητα των κοινωνικών στρωμάτων με σκοπό να βάλει δικούς του ανθρώπους στην εξουσία και από εκεί και πέρα είδαμε το κομμουνισμό, όχι σαν ιδεολογία αλλά σαν άτομα τι κατάφεραν. What is that hand? Χωρίς να υποστηρίζουμε και το αντίθετό του βέβαια. No, they wouldn't know. So again, they believe that they are they get some kind of a satanic advantage. By the way, one of the παίρνουν κατά κάποιο τρόπο ένα σατανικό προβάδισμα όταν κάνουν τις χειρονομίες τα τελετουργικά τους, satanic deities to come. Που συμπεριλαμβάνει λατρεία σατανιστικών θεοτήτων, and it gives them energy powers. Που ενεργοποιεί τα κέντρα τα εθερικά και τα τσάκρα, όπως θεωρούν αυτοί ότι αυτά γίνονται. Sure, let's keep moving. Okay. No, that's great. Talk all you want. So these hand signs go back to ancient Egypt. Πάμε πίσω στην αρχαία Αίγυπτο. Egypt, Babylon, you're going to see many of the signs and many of the this is Christopher Columbus. He was a member of course of a secret Illuminati order. Και ο Χριστόφορος Κολόμβος που ήταν μέλος μιας αρχαίας εταιρείας των Ιλουμινάτι. No, it was not. And so there's a lot of secret history. Υπάρχει τελικά, όπως βλέπετε, πολύ απόκριφη ιστορία και τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος. You know, that's our goddess. Ah. This is the male. Και εδώ είναι ο Άριστο Εκρόλεϊ. You know, this is the first time I've ever heard. Όπου έχει το σταυρό για να παραπλανά τον κόσμο, δείχνει ότι είναι χριστιανός. As you mentioned, the nation of Colombia, and we have a. If anybody would like to see her picture, maybe I don't think it's a good representation, but we have Columbia Movie Studios. Yes. Yeah. You know the gal with the Roman toe. Και όπως βλέπουμε, Columbia, η εταιρεία που παράγει ταινίες, είναι από τον Χριστόφορο Κολόμβο. A little clip here. Okay. You know the hook 'em horn sign. Now this one. Εδώ βλέπουμε το σατανιστικό σύμβολο. You know they say it means so many things, but. Λένε ότι σημαίνει πολλά. And always been in connection with Satan. It has. At first, when you had the really deep, back in the 80s and early 90s, especially the and 70s, the heavy metal satanic rock people. Και όπως βλέπουμε, έχει πολλές ερμηνείες αυτό το σύμβολο. Άλλοτε υποδηλώνει το μαθητευόμενο σατανιστή, άλλοτε υποδηλώνει τον αδαή σατανιστή και άλλοτε δηλώνει αυτός ο οποίος λατρεύει τον διάβολο ανοιχτά. Αν κοιτάξουμε με το πλέγμα του ανεδή και του αδαή, the Longhorn sign, and I'm not at all impugning the integrity. Βλέπουμε ότι Texas Longhorn fans, I'm one myself. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και αφομοιώνει χειρονομίες και τεχνικές χωρίς να γνωρίζει το βαθύτερο του νόημα. For evil.
Well, open witchcraft. I mean, we practice witchcraft openly these days. Roll this clip here, Shag. Και για να δείτε ότι μας μειούν στη μαγεία ανοιχτά χωρίς να το ξέρουμε. Κοιτάξτε εδώ αυτό το βίντεο. You gotta put a lot of thought into this hex because it's really powerful or we wouldn't be up here doing this with these red candles, right? We don't even like red. The tradition of the hex, lighting a red candle, goes back to the 1940s. The truth το άναμα του κεριού και το σημάδι με τα κέρατα και το άναμα κόκκινου κεριού πάει γύρω στα 1940 που ξεκίνησε. And we broke their curse in their undefeated season, 21-0. Και χρησιμοποιείται για να μοιεί τους ανθρώπους χωρίς να το γνωρίζουν, να τους βάζει να λατρεύουν τον σατανά και να νομίζουν ότι απλές χειρονομίες όπως οι μούτζες και τα κέρατα και αυτά δεν υποδηλώνουν τίποτα αποκρυφιστικό. Απλά είναι μια χειρονομία εξέφρασης προσωρινού συναισθήματος. Εδώ βλέπουμε τον ιδρυτή της Εκκλησίας του Σατανά, τον Άντωνι Λαβέι. And doing hexes, saying we want to kill our opponent. Yes. And then even the longhorn sign, maybe when you combine all those things together, I wouldn't think that would be invoking good forces, let's just put it that way. Νομίζουμε πως αυτά τα σύμβολα είναι επίκληση του κακού και ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει και εδώ βλέπουμε τον ίδιο τους τον αρχισατανιστή ιερέα να κάνει το σημάδι. All of these things show me constantly that our leaders are Satanists. Now, και αυτά τα σημάδια μας δείχνουν ότι οι ηγέτες μας όλο τον κόσμο είναι σατανιστές. Και το G στη μασονία συμβολίζει God, τον Θεό δηλαδή, αλλά όχι τον Θεό των όλων, αλλά τον Θεό αυτού του κόσμου, κατά τα σγραφάς. But you are right, and the signs are everywhere, but people don't know it. That's interesting. Τα σημάδια είναι παντού, αλλά ο κόσμος δεν τα βλέπει και δεν τα αναγνωρίζει. 99.999 go out to the infinity of the Christians that I talk to. I don't know of any pastor that knows what you know about these things. That our culture is permeated with satanic symbols, signs, images, και πολλοί πάστορες και εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν γνωρίζουν ακριβώς τα σύμβολα αυτά, τι υποδηλώνουν, ούτε και γνωρίζουν τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο μας. Και το κατά πόσο το 99,9 στο άπειρο ο κόσμος είχε αφομοιώσει τελετουργικά μαγικά και τα εξάσκει στην καθημερινότητά του που προωθεί ο αποκρυφισμός της νέας εποχής. Από ό,τι φαίνεται όλοι μας χωρίς να το ξέρουμε επικαλούμαστε την κόλαση της νέας εποχής. Eastern star. Αυτό είναι το τάγμα του Ανατολικού Αστέρα, που είναι το σατανικό πεντάγραμμο αντιστραμμένο, που συμβολίζει τα κέρατα του διαβόλου. Ένα πεντάγωνο στη μέση. An occultic symbol, and it makes you think about the great war god Mars. It's one of the symbols of the war god Mars. And what το πεντάγωνο είναι από τα σύμβολα του Θεού του πολέμου κατά τους αρχαίους Άρη. In the shape of, well, of course, a pentagon and the god of Mars, or the god of war, which is Mars. By the way, Laura Bush is not a UT graduate, but I just saw her there giving the kids. Yeah, the kids too. Yeah. One of the daughters, of course, is a UT graduate, but the mother, well, no. And I've even seen the senior Barbara Bush, you know, the eminence lady. Seen her giving that sign as well. Και εδώ βλέπουμε τη γνωστή τραγουδίστρια Britney Spears, η οποία κάνει το σημάδι του σατανισμού. In this case, it's the satanic sign, but there's the είναι σατανικά σύμβολα και πρέπει να καταλάβουν όσοι θέλουν να σωθούν ότι ο κόσμος μας δεν είναι ο κόσμος του Θεού, αλλά είναι ο κόσμος που βασιλεύει η αμαρτία. Και γι' αυτό και βλέπουμε τόσο διαδεδομένο το σατανισμό από πολλούς στάρ, από πολλούς πολιτικούς, από πολλούς διάσημους και άσημους σατανιστές, οι οποίοι αφομοιώνουν και προωθούν αυτά τα σύμβολα με σκοπό να υποτάξουν και άλλες ψυχές στην εξουσία του σατανά.
devil. Yeah. Και λειτουργούν ως ο επίγειος στρατός και ορατός στρατός του σατανά στη γη. Into placements to where they can pretend to help us. Yeah, oh well. Here's the keeping the faith. That's an interesting. There's a communist fist. Αυτό είναι μια κομμουνιστική γροθιά από την οργάνωση Keeping the Faith, που σημαίνει κρατώντας την πίστη. But they give us their hand signs, you know. Mm-hmm. Get into the peace sign in a minute. Και εδώ βλέπουμε στο βάθρο των νικητών πάλι μυστικά σύμβολα. Yes. But now look at these few pictures here. When they Yeah, here we have John Kerry. He's of course giving the communist fist. Εδώ έχουμε τον γερουσιαστή John Kerry, ο οποίος κάνει τη γροθιά του κομμουνιστή. Εδώ τον Arnold Schwarzenegger, εδώ τον Bush. Bring this picture forward. This one, it's not fully extended on either side, so it could just be. Bring that forward. A vigorous, energetic gesture of some kind. Punch that guy in the face. Oh, is that right? I hadn't seen this picture before, Freeman. Now this is. I mean, the president's going a little crazy these days. I've been hearing a lot of stories. There are rumors that are actually pretty well substantiated that he. Maybe on drugs again. I don't know. Υπάρχουν φήμες για τον Bush ότι έχει αρχίσει πάλι τα ναρκωτικά. I've never had my face all bruised up falling off the couch. Picture that too. You got a picture that too. Okay, all right. But there may be something. Εδώ βλέπουμε τον Ράμσφελντ, ο οποίος χαιρετάει πάλι με τους χαιρετισμούς, οι οποίοι υποδηλώνουν κάποιες μυστικές χειρονομίες επικοινωνίας μεταξύ αποκρυφιστών και έως φοροταλμουδιστών. Keep rolling there, sir. I just wanted to show you. He's not quite all brother. Εδώ βλέπουμε πάλι τη μασονική χειρονομία από τα αρχαία εγχειρίδια της μασονίας. Οπότε όπως βλέπετε πολλά πράγματα που έχουμε αφομοιώσει και χρησιμοποιούμε καθημερινά στην ουσία είναι μασονικές χειρονομίες που μας έχουν περάσει ως μέσα έκφρασης για την καθημερινή μας ανάγκη τη συναισθηματική και ιδεολογική. There is a square and compass of the Masons. So he was not only a black Muslim. Yeah, there it is, but he was a Mason. Και ο Malcolm X, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος, ήταν και αυτός μασόνος, γιατί αφομοιώνει χειρονομίες μασονικές. Και όπως ξέρουμε και το Ισλάμ είναι δημιουργήμα του ταλμουδικού επιτελείου. Γι' αυτό και όπως θα έχετε παρατηρήσει, έχουν στρέψει το Ισλάμ εναντίον των χριστιανών. Και όταν τους υφέρει εναντίον των Εβραίων. And the Islamic faith has many, many old vestiges of the old religions. Osiris. Το Ισλάμ έχει αφομοιώσει πολλά χαρακτηριστικά από τις αρχαίες θρησκείες, κυρίως τον Αιγυπτιακό μυστηριακό τύπο και χαρακτήρα, αλλά και τον Εβραϊκό. They do the legs or the hands right, I wasn't of the body. Grandfathers. Oh, really? Yeah. And then right before the casket is covered, they cross the hands, just as they did in the ancient death burial rites of the Egyptian mummies and so forth. So here again, they και βλέπουμε εδώ τα χέρια πώς τα διασταυρώνουν. Είναι αρχαίο τελετουργικό των μασόνων. Και εδώ βλέπουμε τον Stephen King, τον πολύ γνωστό συγγραφέα ιστοριών τρόμου και μυστηρίου. Oh, it could be. According to David Icke. Oh, really? David Icke. I didn't know about that's that. That's one of George Bush's relatives right there. Well, yeah. According to David Icke. I thought you meant that the brain power was exactly the same. at this moment in time, I didn't know what you were referring to. But we saw Stephen King there. Of course, he's the king of the horror genre, you know, fiction. But isn't it interesting? This was from either Time or Newsweek magazine, one of them. But Εδώ βλέπουμε τον Stephen King, ο οποίος είναι μάστορας των ιστοριών τρόμου. Και περνάει ένα μυστικό συμβολισμό, όπου υποδηλώνει ότι είναι μοιημένος ή μύστης των μυστηρίων του κακού.
by forces from beyond. Όπου έχει λάβει μυστικές δυνάμεις από τις από το υπερπέραν και τις διαστάσεις της Αβύσσου για να πλανήσει και άλλο κόσμο μέσα από τα γραπτά του. Όπως ο Θεός ενέπνευσε τη γραφή για να σωνόμαστε, έτσι και ο Σατανάς εμπνέει σε εισαγωγικά τους μύστες του για να μας γράφουν βιβλία και έργα απολίας. Και το X-Files εδώ πέρα βλέπουμε το συμβολισμό πάλι το μασονικό που υποδηλώνει τα μασονικά αρχεία και όχι τα αρχεία του FBI. You had Dick Cheney. Dick Cheney was giving a speech, wasn't he? Yeah, and there was an anomalous X that kept showing up over him. Yeah, on CNN. Όπου στη σειρά X-Files, οι μασόνοι θέλουν να υποψιάσουν τον κόσμο περίπου για το τι συμβαίνει, χωρίς να τους οδηγήσουν στην τρέλα, ας πούμε. That would mean, you know, you're going to be killed. Well, I hope that wasn't true. I hope nobody is in. Αλλά στην ουσία και το FBI, σαν προϋπόθεση εισδοχής, έχει την κατοχή κάποιου πτυχίου και κάποια μικρή εμπειρία όσον αφορά τον προορισμό του ανθρώπου και εν ζωή και μετά θάνατον. Admits that he is a 33rd degree Freemason. But they know, you know? Yeah, they know, yeah. They know. Like, go to the next shot here. That is Scully, Dana Scully's tattoo off the. Εδώ είναι το τατού της Dana Scully στη σειρά X-Files, όπου είναι ο ουροβόρος Όφης. Scully's tattoo. Here what we have is the serpent swallowing his tail. This is the royal secret now. Now this is another TV series called Millennium. Αυτό είναι το Ουροβόρος Όφης. Είναι το βασιλικό μυστικό, υποδηλώνει. Όπου το μαθαίνουν στον 32ο βαθμό που λέγεται ο βαθμός του φύλαγα του βασιλικού μυστικού. It's found in Theosophy. Όπου το βρίσκουμε στη Θεοσοφία. But that serpent is very, very important. Here we have Lenin, and some artist in Russia portrayed him as, you know, a saint. Εδώ ένας ζωγράφος παρουσιάζει τον Λένιν ως Άγιο που πολεμάει τον Όφη. Lenin was just a monster. And tens of millions of people were purged, sent to the Soviet Gulag. Αλλά αυτό είναι καθαρά μια προπαγανδιστική τάση, γιατί στην ουσία ο ίδιος ήταν Όφης, οπότε όπως λέει και ο Χριστός, άμα ένα βασίλειο είναι διαιρεμένο, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Και εδώ βλέπουμε πάλι τον ουροβόρο Όφη σχηματισμένο με αίμα. Αυτή είναι η Lucent Technologies, μια πολύ γνωστή αμερικάνικη εταιρεία, όπου βλέπουμε την ομοιότητα με τον ουροβόρο Όφη, που είναι το ανώτερο σύμβολο του σατανισμού. Means Lucifer's Enterprise. Όπου το Lucent σημαίνει Lucifer's Enterprise, δηλαδή εταιρεία του Ιωσφόρου. Say what somebody wrote to me and asked that question. They worship Lucifer. I mean, it's in their work. Yeah, they do. I will say this: if an advertising agency came up with that symbol for Lucent, they did not do them justice, or maybe they did, because it does harken back. Here again, we have the serpent. Notice the crown on the top, the phoenix crown. The boast, you see, is that Satan was destroyed. He was the beast that was wounded, but shall come back to life. Ο Σατανάς είναι το ερπετό που πληγώθηκε ή το θηρίο και θα γυρίσει πίσω. The world is destroyed and starts all over again. And literally, the occult Illuminati today, Freeman, their goal, and this is the most secret of all secrets, is to destroy the whole world. And then on the ashes, a new world order will be built. Σκοπός των Ιλουμινάτη είναι να καταστρέψουν όλο τον κόσμο. Surely they wouldn't destroy economies. Surely they wouldn't topple cities. Και μετά να χτίσουν τον κόσμο που ονειρεύονται, τη νέα τάξη πραγμάτων. They believe they're God men who will survive. Νομίζουν πως είναι θεοί άνθρωποι που θα επιβιώσουν και θα κυριαρχήσουν στη γη μετά την καταστροφή όλου του ανθρωπίνου γένους. Το μη τελείων μυστών του Σατανά, δηλαδή. It wasn't just Marie Antoinette.
that in King Louis that went to the guillotine, but the ordinary people began to be taken to the guillotine and murdered and massacred. And these people literally are brutal mass killers. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από τα αρχαία χρόνια όπου παρουσιάζονται τα μυστικά, τα σύμβολα σε ναούς και σε αρχιτεκτονικά οικοδομήματα ανά τον κόσμο. Ενώ ο κόσμος είναι απασχολημένος με το να τσακώνεται μεταξύ δεξιών, αριστερών και κεντρών, έχουν ξεχάσει ότι άμα θέλεις να ελέγχεις μια χώρα, πρέπει να ελέγχεις και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. They were up against a juggernaut of evil that does not. Εδώ βλέπουμε το σπασμένο σταυρό που είναι σύμβολο της Λίλιθ, της δαιμόνισσας, ο οποίος είναι διεθαρμένος σταυρός, γιατί οι δαίμονες έχουν πάντα σαν στόχο να παρουσιάζουν τον Χριστό και τα σύμβολά του με έναν τρόπο που να μην τους καίει με το ουράνιο φως που εκπορεύεται από αυτά. Εδώ βλέπουμε τον Νίξον, ο οποίος χαιρετάει με το σημάδι που χρησιμοποιεί το περιοδικό Playboy, που είναι τα κέρατα, και ο λαγός στο Playboy δεν είναι λαγός, αλλά δαίμονας, ο οποίος ζωγραφίστηκε σαν λαγός για να μην υποψιάσει κανένα. Κάποτε ήταν 6 εκατομμύρια οι μασόνοι, αλλά τώρα είναι 2,5 εκατομμύρια περίπου. Μειώνουν τους αριθμούς τους για να κυριαρχήσουν. We're never going to make it to the end of this, so we might have to. We may have to do another program sometime. Εδώ βλέπουμε άλλους πλουσίους ανθρώπους οι οποίοι επιδεικνύουν το σημάδι του Playboy με τις χειρονομίες και ίσα εντολογία που έχει σχέση με την δαιμονολατρεία. Πολλοί που έχουν μπλέξει σε εντολογία έχουν καταστραφεί, έχουν χαθεί τα ίχνη τους και έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες προς εκμετάλλευση. Τα παιδιά του Χάμπαρτ αυτοκτόνησαν από υπερβολική δόση παράνοιας και σατανολατρείας. Όπου στο σήμα της εντολογίας είναι κωδικοποιημένο το 666. Όπου ο ίδιος ο γιος του Χάμπαρτ έγραψε ένα βιβλίο που εκθέτει τα καμώματα του πατέρα του. Και εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο κάτω από μια αψίδα που είναι σύμβολο αποκρυφιστικό. He was a brilliant scientist, and the NASA space program recognizes him as one of the greatest rocket scientists ever. He invented the solid fuel for the rocket program. We wouldn't have the space program had it not been for him. He was also a satanic high priest who conducted sexual rituals. Ήταν και αρχιερέας, ο οποίος ανακάλυψε τα στερεά καύσιμα και έδωσε το προθητικό σύστημα που ήταν απαραίτητο για την επιδίωξη των διαστημικών επιδιώξεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ήταν αρχιερέας του Σατανά. Οπότε βλέπουμε πως δεν ήταν έμπνευση του Θεού όλο αυτό το πρόγραμμα και ότι ο Θεός δεν θέλει να εξερευνάμε το διάστημα που είναι έξω από τη γη, αλλά το διάστημα που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ αυτού και εμάς. Was formed. I'm not saying Scientology is Crowleyan or Parsons or anything. I'm just saying that L. Ron Hubbard, his origins were there. Δεν λέμε Scientology είναι σατανική, αλλά ο δημιουργός της, ο Hubbard, ήταν μύστης πολλών σατανικών σχολών. One particular ritual to really get you. It's a long ritual. Είναι πολλά τελετουργικά που πραγματικά μπορούν να σε κάνουν να αισθανθείς κάτι. Αλλά αυτά που γίνονται σε κρυφά μέρη και σε μέρη που οι άνθρωποι δεν υποψιάζονται ότι γίνονται. Εδώ βλέπουμε τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος παρουσιάζει κάτι που έχει σχέση με την καμπάλα, το μαγικό σύστημα.
Και εδώ πάλι το Playboy, εδώ βλέπουμε τους rappers που βγάζουν το ανήθικο hip hop και τους ροκάδες. Εδώ βλέπουμε από το Star Trek τον Spock, ο οποίος πάλι χαιρετάει με αποκρυφιστικά σύμβολα. When he did this on Star Trek, he literally was causing every person who was viewing it was viewing that program to become participant in a Jewish Kabbalistic. Ήταν καβαλιστικό σύμβολο αυτός ο χαιρετισμός. So that wasn't something that the creators of Star Trek made up. That actually was an occult symbol. Δεν είναι κάτι που σκέφτηκαν οι δημιουργοί του Star Trek για το Spock, αλλά ήταν αποκρυφιστικό δείγμα. Και εδώ βλέπουμε το πώς παρουσιάζονται οι υπηρέτες του Σατανά, με αγγελικό πρόσωπο, ενώ από μέσα είναι σάπιοι. The reptilian, well, certainly they have a spirit that is reptilian in nature. I can tell you that, whether David Icke is correct or not about the mask coming off. But you do wonder if Satan doesn't have the ability to be a shape shifter. And again, I'm not saying that's true or anything else. But you know, it's interesting that in the book of Genesis, εδώ βλέπουμε something sort of similar. Το πώς είναι κάποιοι άνθρωποι όταν έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζονται ως άγγελοι φωτός. Right. The beautiful daughters of men, and create a horrible new race on earth. Μασονική so horrible that God destroyed the race with the flood. Παρουσίαση. Εδώ βλέπουμε το ναζιστικό άγγελο το σταυρό, όπου φανερώνει ότι το Ταλμούδ έχει σχέση με τους Ναζί. Desecrate the star of David, the Jewish star of David. They've been invited over to Israel, and with great ceremony, they're given land and everything by the Jewish government there. Isn't that was the head, by the way, the Ra'elian. Εδώ βλέπουμε τα αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά. In the middle of their symbol is the Nazi swastika. Όπου παρουσιάζονται. But the Israeli government finds nothing wrong with that. I think something is strange. Οι Εβραίοι να είναι πίσω από το χιτλερικό κίνημα και τον ναζισμό. Here we have more Masons with their funny little caps. Εδώ έχουμε και άλλους μασόνους με τα μασονικά καπέλα. Michael Richards of the Seinfeld show. Jerry Seinfeld, of course, is also into Kabbalism. Και εδώ βλέπουμε έναν γνωστό παρουσιαστή της Αμερικής που είναι και αυτός ανακατεμένος με τον αποκρυφισμό και τον καβαλισμό. The Seinfeld archives. Let me see if I can pick these out. Well, no, we got that one. Ah, yes. And that's the same one you got Rasputin here doing in your book. Here's Nixon giving a penal sign of Freemasonry. Εδώ είδαμε τον Νίξον να κάνει το σημάδι της Μασονίας. Ozzy given, yeah, he's on the square, as the Masons would say there. Right. Ozzy Osbourne, που είναι δηλωμένος σατανιστής. That one, I noticed when I was going through these. Now you see Kramer is giving that one, and Jerry's giving the other one. There you go. There you go. And George are doing the. Εδώ κύριος Μπούς πάλι να μας επιδεικνύει τη δαιμονική του. Secret Society signs on Seinfeld. Seinfeld was a show that if you dissected would find incredible occultism and symbology, wouldn't you? Yeah. Here's Phillips 66. Well, see, that's, now I found a lot of these corporate logos εδώ are το interesting. What I've discovered in realizing that they were practicing a Hebrew mysticism που υποδηλώνει εβραϊκή καμπάλα και εβραϊκό αποκρυφισμό. Is six, right? Oh, yes, at the vowel. Yeah, that's correct. Instead of, yeah. So when you look at όπου έχει τρία V που σημαίνει βαβαβαβ 666, το γράμμα V στα αγγλικά και στα εβραϊκά. Number 66 is the number of the fallen angels. Wow. And so W actually means the fallen angels in magic. And VW, he crossed the two Vs, making 666 because he knew. And incredible. He realized that Hitler is practicing Hebrew magic, okay? Όπου φανερώνεται κατά κάποιο τρόπο ότι ο Χίτλερ εξασκεί εβραϊκή μαγεία. It does indeed. The fallen angels that have taught these men these horrible things. Samael is a name for the devil. Lilith, by the way, is the consort. Yeah. Of the devil. This is the mistress of the devil. There we have Baphomet, the horned god. Well, he's saying that's for the sign for W, but is it? I would think it's the unholy trinity. Όπου είδαμε πριν το την πεντάλφα όπου είναι ο Σατανάς και η γυναίκα του η Λίλιθ, η κοπέλα του, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε τον Χίτλερ να παίρνει μασονική χειραψία και μασονική στάση.
That there's the angel. They a black dark angel. That's Prince Charles. It's in the square of a town. Isn't it down in South America somewhere? Yeah, Prince Charles. Yes. It's astonishing. Because it's all. Και εδώ βλέπουμε πάλι το Χίτλερ, ο οποίος έχει πάρει τη στάση του δισκοβόλου, όπως είναι στη Μασονία, όπως βλέπετε εδώ. Or astonishment, or surprise. Εδώ βλέπουμε τον μάγο που κάνει την επίκριση, εδώ πάλι ο Άλιστερ Κρόλεϊ. Και εδώ βλέπουμε τον Μπαζοφόμετ. Εδώ το Μέριλιν Μάνσον. He's in his Masonic regalia there, and it's signed, of course, his name, the Baphomet. Yeah. And so I thought maybe we could talk a little bit about. Oh, that's interesting. He signs as Baphomet. Yeah. And there is a symbol of Baphomet as well. Yeah. Okay. This is the man he called himself the wickedest man on the planet. Right. And his handwritten works are at the UT campus at the Harry Ransom Center. The Book of the Law, the most sinister book he's ever written. That was right there. It's right here. Well, they paid millions of dollars to get all these wonderful works, haven't they? Yeah. Astonishing. Marilyn Manson, of course. Here's George Washington. Εδώ βλέπουμε τον George Washington. This is one of the statues of George Washington that was first erected in Washington. But there was a little embarrassment over it because of his nakedness and because of the Roman god or Roman emperor image. Όπου έχει πάρει τη στάση Ρωμαίου Θεού ή Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Όπως είναι και εδώ στην εικόνα μας ο δαίμονας που λατρεύεται από τους πιστούς του. And you have the image. Notice, as above, so below. Yes. That's the meaning of that Jewish Star of David, two triangles together. And he's yeah, so here again we get back to some of the more deep occult symbols of και αυτό είναι ένα βαθύ αποκρυφτικό σύμβολο που βλέπουμε τώρα που υποδηλώνει όπως πάνω έτσι και κάτω. Αυτή είναι η ερμηνεία του εξάγραμμου και του αστέριου του Δαβίδ, τη σημαία του Ισραήλ δηλαδή. Because now we're finding that this all goes back to a Hebrew Kabbalism, and everybody is openly practicing this. That's true. Madonna, Britney. Όπου βλέπουμε προς όλες τις γνωστές διέρειες του θεάματος είναι και αυτές μοιημένες στο καβαλισμό. Και η Μαντόνα ήδη έχει δηλώσει πως ασχολείται με την Καμπάλα και σε πολλές συνεντεύξεις της. Where do we go from here? Το θέμα είναι πού πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Εδώ βλέπουμε το μασονικό όρντο Απκάο, που σημαίνει η τάξη από το χάος που θα δημιουργήσουν αυτοί. That's sort of just unknowing. And then there is a significant minority who is evil. Υπάρχουν πολλοί μασόνοι που είναι αδαείς και υπάρχει και μικρή μειονότητα κατά τους συγγραφείς όπου είναι καθαρά μίστες και εκβαθέων αναζητούν να προωθούν το κακό. Όλη η δύναμη του σατανά είναι μέσα τους δηλαδή. You're not going to find true Christians. You just find pew sitters, people that just sit there. They're not willing to fight evil. Most people are frightened. Και βλέπουμε ότι οι χριστιανοί ακούνε μόνο περισσότεροι, δεν είναι διαθετημένοι να πολεμήσουν το κακό μέσα τους και γύρω τους. Θέλουν να έχουν τη θεωρία της ευσεβίας, αλλά όχι τη δύναμή της. And you're doing the people of America a great service. We deserve more than this horror that we're seeing, this magical ritual. Αξίζει ο κόσμος περισσότερα από αυτόν τον δρόμο και τη μαγική τελετουργία, την παγκόσμια που γίνεται. The networks, and Time Magazine, Washington Post, all of the various news agencies, they're involved in this. Όλοι είναι ανακατεμένοι αυτοί που είναι πλούσιοι, μεγάλοι, εκτός και άμα είναι ευλογημένοι από το Θεό. Βλέπουμε τη συμβολογία και τις κακές εικόνες σατανικές που κυκλοφορούν. Αλλά θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι τη γνώση που γράφεται και στη Θεόπνευστη Γραφή ότι δεν θα νικήσουν τελικά οι σκοτεινές δυνάμεις. Όσο εμείς δεν εγκαταλείπουμε το Θεό, τόσο δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν μία νίκη οι δαίμονες και όλη η ιεραρχία της γη και ουρανού και κολάσεως που ασχολείται με τα δαιμονικά και τις επιδιώξεις του Υιοσφόρου. Η δύναμη της Αναστάσεως που έχει ο Χριστός δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας δαίμονας. Yeah, well, he could. He can walk on water, and I. So,
I think these people, in a way, are pitiful. Και εμείς νομίζουμε πως αυτοί οι σατανιστές κατά κάποιο τρόπο είναι αξιολείπητοι. As a Christian, I don't need formulas. I don't need numerology. I don't need all these symbols and all this garbage. Σαν χριστιανοί δεν χρειαζόμαστε ούτε αριθμολογία, ούτε σύμβολα, ούτε λειτουργίες του κακού. And a lot of them, believe me, are frightened. What if they make the wrong hand sign? What if the ritual backfires? You'll read in their own literature, they're saying if you don't do the ritual right, these evil spirits can come forth. I've read that in Freemason works. Yeah. Okay. So a lot of these people get trapped into this, and they literally are desperate. And some of them end up killing themselves. Jack Parsons, we mentioned him, the great rocket scientist. He died in an explosion, but many people say he killed himself. Right. Exploded his own works. Exploded. In his home. Deep within our souls, we know. And they know. They know. They know whom they worship. They will have 1,000 disguises. It's like a witch that I debated up in Seattle on TV station there. Όλοι μας βαθιά μέσα μας ξέρουμε τι πιστεύουμε και τι έχουμε. Και γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε μια έρευνα. And I ask her, and sort of like the old Phil Donahue show, the host comes up and sticks a microphone in my face. What's your response to that, Mr. Mars? And I asked this witch, I said, you don't worship the devil. She said, absolutely not. I said, but you as a witch do worship Pan, the horned god of the forest. Και ρώτησε μια μάγισσα ότι αν λατρεύεις ουτανά και λέει όχι. Και της λέει λατρεύεις τον μπάνα. Και λέει είδες τελικά που λατρεύεις τον διάβολο. Γιατί είναι κερασφόρος θεός τους. Και του λέει εμείς τον Θεό λατρεύουμε, την Αγία Τριάδα. Δεν λατρεύουμε τον μπάνα και τη φύση, ούτε είμαστε φυσιολάτρες και αρχαιολάτρες. By a Masonic publishing house. He says, όπως έλεγε και στο ψαλτήρι ο βασιλιάς Δαβίδ, πάση θεή των εθνών δαιμόνια. He was the solar angel, the sun angel. And you Christians have it all mixed up. Lucifer is not the devil. Right. So they're setting up people so that when people do find out who they're really worshiping, they say, but that's not the devil. Lucifer isn't the devil. He's a good angel. Όπου πλανάνε τον κόσμο και του λένε ότι ο σφόρος δεν είναι ο διάβολος, είναι ο άγγελος του ήλιου και του λένε δεν είναι ο διάβολος, αλλά με αυτόν τον τρόπο πλανώνται. Well, maybe he wanted to get a bit of that magic. Maybe he wanted to partake of that supernaturalism. But I want to warn people, να μην ανακατεύεις στον αποκρυφισμό, γιατί δεν υπάρχει καμία υπεράνθρωπη δύναμη που αποκτάει κανείς μέσα από αυτόν, παρά μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να αυτοκαταστραφεί επιδιώκει. Read my book, Ravaged by the New Age. You'll have names of a number of Satanists and others who killed themselves and actually killed others too. There are people killing others in satanic rituals, even to this day in America. As if, they join this secret society, they get all the perks of the system, they get to be president, head of the banks, and all of this, and they believe that it's only due to the fact that they've stepped up to this altar, kneeled down, and worshiped Jabalon, and they think there's no payment for this. That, if I just get up here and swear to cut my throat open and rip my tongue out, then I'm all good. I get a good job. There's no free lunch. There is. The devil requires things of you. Yes. Και πολλοί νομίζουν που μπαίνουν στις σέκτες αυτές ότι αφού προσκυνήσουν τον διάβολο και θα πάρουν πλούτη και όλα αυτά και η ζωή τους θα είναι εύκολη, ξεχνάνε πως ο διάβολος δεν είναι φιλάνθρωπος και είναι ανθρωποκτόνος. Και σιγά σιγά βιώνουν το τίμημα της ευκολίας στη ζωή και της προσκύνησης του εχθρού της ανθρωπότητας. And so she was a miserable person, and I believe these people will end up that way too if all they want is a temporary gain. Right. Yes. It's not all about the third dimensional reality. That's right. And these people are dealing, selling you the third dimensional, the American dream, but it's all Satan representing this. Όσοι πιστεύουν να πιστέψουν στο αμερικάνικο όνειρο,
να ξέρουν ότι το μόνο που κάνουν είναι να θέλουν να τρέξουν τον σατανά και να επιδιώκουν καινόδοξα πράγματα. Ο κόσμος αυτός είναι σατανοκρατούμενος και άλλες δυνάμεις μας εξουσιάζουν. Γι' αυτό και ήρθε ο Χριστός να μας λυτρώσει από την εξουσία του διαβόλου και να λύσει τα έργα του σατανά. It's amazing. Many people say, why aren't you dead, Tex Mars? Well, I'm going to be right here till God calls me home. And it's not going to be because of these people. Okay. Και αναρωτιούνται πολύ, hey, I think we did pretty good. Γιατί ο Tex Mars δεν είναι ακόμα ζωντανός. Και λέει ο Tex Mars ότι όσο ο Θεός θα επιθυμεί να είναι ζωντανός, θα είναι ζωντανός. Όλα τα ξόρκια της κόλασσος και όλη η δύναμη του σατανά δεν μπορεί να το κρατήσει μακριά από το να αποκαλύψει στους χριστιανούς μαχητές τις δολιοφθορές, τις υπόκοφες επιβουλές του διαβόλου και υποβολές. Τα έργα του σκότους τα αποκαλύπτει το φως.